Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους τους συμπολίτες μας. Εύχομαι τα καλύτερα για τον κάθε ένα και την κάθε μια που είναι στο σπίτι του. Αναφορικά με το θέμα του φίκου που με ρωτήσατε, πράγματι τις τελευταίες μέρες έχουν δει το φως δημοσιότητας στον έντυπο τύπο και στα social media διάφορες πληροφορίες για το θέμα του φίκου του Ακταίων, κάτω από τον οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Εμείς με ένα δελτίο τύπου που δώσαμε προχτές στα μέσα ενημέρωσης ως Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρόδου, έχουμε δώσει ακριβώς όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, το τελευταίο οκτάμινο, προκειμένου να βοηθήσουμε το φυτό αυτό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ξύρανσης που έχει παρουσιαστεί εδώ και αρκετό καιρό, από πέρσι περίπου τέτοια εποχή. Αναφορικά με τις ενέργειες που έχουμε κάνει, είναι καταρχήν να εντοπίσουμε την αιτία που προκαλεί αυτή τη ξύρανση στα κλαδιά του. Υπάρχουν πολλοί λόγοι, εμείς διερευνούμε κάθε πιθανή αιτία. Έχουμε κάνει αναλύσεις από το Μπενάκιο Ινστιτούτο και έχουμε δει ότι υπάρχουν διάφοροι παράγοντες. Τώρα, παράλληλα όμως, εκτός από τα αίτια που διερευνούμε προς όλες τις κατευθύνσεις και στο υπέδαφος και στις καιρικές συνθήκες και κάποιους φυτοτοξικούς παράγοντες που ενδεχομένως έχουν εντοπιστεί και μπορεί να υπάρχουν και να οφείλονται σε ανθρώπινη παρέμβαση, προσπαθούμε να δώσουμε και κάποια βοήθεια στο δέντρο. Γιατί είναι ένα πολύ συμβολικό δέντρο αυτό, σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο Μανδράκι, και ως υπηρεσία θέλουμε να το βοηθήσουμε να αναζωογονηθεί και να επανέλθει στην κατάσταση που βρισκόταν πριν. Έχουμε κάνει όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες με βάση και την επιστημονική ομάδα της υπηρεσίας μας, αλλά και με βάση τις οδηγίες που μας έχει δώσει το Μπενάκιο Ινστιτούτο, και συνεχίζουμε ακόμη και τώρα τις προσπάθειές μας και στην κατεύθυνση της διερεύνησης των αιτίων που προκάλεσαν όλο αυτό το φαινόμενο, αλλά και στην κατεύθυνση της θεραπείας. Εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση έχει ως εξής: από πέρσι το καλοκαίρι παρουσιάστηκε μια ξύρανση στο φύκο, στο εσωτερικό της κόμης. Στείλαμε κάποια δείγματα, γίνανε κάποιες αναλύσεις. Αυτό που κάναμε είναι ότι ρίξαμε πολύ νερό τακτικά στο χώμα για να εκπληθούν μια τοξική ουσία που βρέθηκε στις αναλύσεις. Κάναμε κάποια διαφυλική λίπανση για να δυναμώσουμε λίγο το δέντρο και ήταν σε μια σταθερή κατάσταση μέχρι τώρα. Περιμέναμε την άνοιξη, να ανοίξει το δέντρο, γιατί αυτό είναι ένα τροπικό δέντρο και θέλει υψηλή θερμοκρασία για να βγάλει καινούργια φύλλα. Τώρα λοιπόν που άρχιζε να τα βγάζει, έπιασε ο κανοτιάς στις αρχές Απριλίου και τα έκαψε όπως και όλα τα δέντρα του παραλιακού μετώπου που είναι εκτεθειμένα στο νοτιά. Αυτό δεν μας ανησυχεί, είναι κάτι που συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο. Τα δέντρα αναλαμβάνουν από μόνα τους, ξαναπετάνε βλάστηση και σε δύο μήνες αποκαθίστα τη ζημιά. Τώρα το συγκεκριμένο δέντρο επειδή ήταν καταπονημένο ήδη, δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει. Είμαστε σε αναμονή, περιμένουμε ακόμα κάποιες αναλύσεις και θέλουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει για να δούμε και εμείς πώς θα το κλαδέψουμε για να επανέλθει. Είναι ιστορικό, είναι εμβληματικό δέντρο της πόλης εδώ. Είναι σημαντικό για μας πάρα πολύ, γι' αυτό και ασχολούμαστε τόσο πολύ. Πάντως, γενικά μπορώ να πω ότι είμαι αισιόδοξος γιατί βλέπουμε ότι ακόμα έχει αρκετή βλάστηση στο εσωτερικό τουλάχιστον της κόμης, αλλά θέλουμε να δούμε τι γίνεται και πιο πάνω και από πού θα ανοίξει προκειμένου να το κλαδέψουμε. Θα θέλαμε να κάνουμε ως Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρόδου, θα θέλαμε να κάνουμε μια έκκληση σε όλους τους γεωπόνους του νησιού μας, σε φορείς, σε συλλόγους, σε κάθε άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε να μας δώσει τα φώτα του για το συγκεκριμένο θέμα ή να μας δώσει κάποιες προτάσεις, κάποιες σκέψεις. Αν θέλει να μας στείλει στο email της υπηρεσίας, στο dperivalλοντος@roads.gr, κάποιες σκέψεις ή κάποιες προτάσεις. Ευχαρίστως, ακούμε κάθε καλοπροαίρετη η γνώμη ή η ιδέα που μπορεί να υπάρχει από ειδικούς του νησιού μας, προκειμένου να βοηθήσουμε το δέντρο να ανακάψει. Όμως, όπως βλέπετε, ίσως και γύρω, για να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπε ο κ. Γεραβέλης, στους φύκους που υπάρχουν σε αυτό το σημείο στο Μανδράκι, θα δείτε στην νότιο-ανατολική πλευρά ότι και εκεί έχει υπάρχει ξύρανση σε όλα τα δέντρα. Που σημαίνει πράγματι ότι ο νοτιάς έχει προκαλέσει ένα μεγάλο μέρος αυτού του προβλήματος. Έχει προκαλέσει αυτή τη ξύρανση. Κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Η Δημοτική Αρχή, πολύ ευαισθητοποιημένη από τη γνώμη των πολιτών και από τις
όσα σχόλια έχουν προκληθεί το τελευταίο διάστημα, προσπαθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Είναι βέβαιο ότι εντός του επόμενου μηνός θα επανέλθουμε και θα πληροφορήσουμε πάλι την κοινή γνώμη, εφόσον βεβαίως υπάρχουν κάποιες εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό. Επίσης, και κάτι τελευταίο, επειδή κάποιοι ρωτάνε μήπως υπάρχει το θέμα της δολιοφθοράς, είναι κάτι που μας προβληματίζει και εμάς και η υπηρεσία μας ενδεχομένως φτάσει και στο σημείο της άσκησης κάποιων μέτρων δικαστικού περιεχομένου, να το πω έτσι, ή θα προβούμε σε κάποια μήνυση, εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και υπάρχουν στοιχεία για κάτι τέτοιο.